Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, το οποίο παρουσιάζει η αγαπητή φίλη και συνεργάτηδα του σταθμού μας, Ελευθερία Σοφρονίου. Η Ελευθερία φιλοξενεί τον πολυγραφόμενο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αναστάσιο Σαλαπάτα, ο οποίος μας μιλάει για το νέο του πνευματικό δημιούργημα, το οποίο έχει τίτλο «Και κλεισμένο των θυρών». Το βιβλίο του εμπνεύστηκε από την περίοδο του κορονοϊού και από τις συνθήκες εγκλωβισμού. Ο πατέρας Σαλαπάτας μέχρι πρόσφατα ήταν εφημέριος στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο Λονδίνο, όπου είχε αναπτύξει μεγάλη θρησκευτική και κοινωνική δράση. Τώρα λειτουργεί στην εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Μπρίστολ. Ο πατέρας Αναστάσιος με παραστατικό τρόπο περιγράφει στη συνέντευξη του αυτή τις εμπειρίες και τις σκέψεις του για την πανδημία μέσα σε 200 σελίδες. Ευχόμενος σύντομα να βγούμε από αυτήν την διαδικασία ωριμότερη και με υψηλότερο φρόνημα. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Φίλες και φίλοι του Hellenic TV, σας καλωσορίζουμε απόψε κοντά μας, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον ιερέα, τον πατέρα Αναστάσιο Σαλαπάτα. Γεια σας, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, με αφορμή το νέο συγγραφικό σας εγχείρημα, μιας και είστε πολυγραφότατος, το ημερολόγιο της πανδημίας με τίτλο «Και κλεισμένων των θυρών». Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι για άλλη μια φορά στην ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου και να συμμετέχω στην εκπομπή σας για να παρουσιάσουμε αυτό το τελευταίο βιβλίο, το οποίο είναι και πάρα πολύ επίκαιρο και όπως φαίνεται θα μείνει επίκαιρο για αρκετό καιρό ακόμη. Εύχομαι να τελειώσει συντομότατα η πανδημία και να μπει και η πανδημία και το βιβλίο στις καλένδες της ιστορίας. Αλλά για την ώρα είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση του εγκλεισμού και της κρίσεως αυτής που έφερε η πανδημία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκεφτήκατε να γράψετε αυτό το ημερολόγιο, αυτό το βιβλίο και να καταγράψετε με τόσο γλαφυρό τρόπο τις σκέψεις σας, τα βιώματά σας, το πώς το βιώσατε εσείς σαν ιερέας όλη αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Πώς σκεφτήκατε να γράψετε κάτω στο χαρτί όλες αυτές τις εμπειρίες σας? Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχω ημερολόγιο. Δεν μου αρέσαν τα ημερολόγια από μικρό παιδί που ήμουν, ότι είχα ξεκινήσει 2-3 φορές να γράφω ημερολόγιο. Σαν ιδέα ήταν ελκυστική στο μυαλό μου. Αλλά δεν μπορούσα να το προχωρήσω. Ξεκίναγα και σταματούσα μετά από λίγες ημέρες. Για να μην πούμε πολλά για αυτό το θέμα, η ουσία είναι ότι στην προκειμένη φάση, την κρίση αυτή που περνάμε αυτή την έχουσα χρονιά, επειδή υπήρχε πάρα πολύ έντονη επιχειρηματολογία και πάρα πολλά έτσι, λόγια και έτσι, εκπομπές στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα κλπ. Σε αυτό που είχε ξεκινήσει και που ερχόταν έντονα από την Κίνα προς την Ευρώπη, σκέφτηκα ότι πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Και ήρθε η 23η Μαρτίου, που ήταν η μέρα που ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας ανακοίνωσε τον εγκλεισμό μας και εκείνη την ημέρα είπα θα γράψω ημερολόγιο μέχρι να βγούμε από τον εγκλεισμό. Ήταν πολύ έντονο όλο αυτό. Προετοιμάσαμε το προηγούμενο διάστημα από όλο αυτό που γινόταν, τη συζήτηση τη μεγάλη, από αυτά που ακούγαμε για τα κρούσματα, για τους θανάτους κλπ. Και υπήρχε κάτι πάρα πολύ έντονο μέσα μου, στο μυαλό μου, το οποίο ήθελα να βγει με κάποιο τρόπο και η έκφραση ήταν, επειδή ασχολούμαι με τη λογοτεχνία πάρα πολλά χρόνια, να βγει με αυτόν τον λογοτεχνικό, τον τρόπο. Ήταν και ένας τρόπος ψυχοθεραπείας, ένας τρόπος να αντιμετωπίσετε αυτή τη δυσκολία. Σαφώς. Να σας πω, ας πούμε, άμα διαβάσω δύο γραμμές από την πρώτη ημέρα, Δευτέρα του 2020. Πανέμορφη ηλιόλουστη ημέρα σήμερα. Αλλά έξω στους δρόμους κυκλοφορούν ελάχιστα αυτοκίνητα και φοβισμένοι οφόροι. Ο λόγος είναι ότι σήμερα
Ο παράξενος πρωθυπουργός της Βρετανίας με το μονίμο σαχτένι στο μαλλί ανακοίνωσε εγκλεισμού, lockdown measures, σε μια προσπάθεια να επιβραδυνθεί η άδωση της πανδημίας του κορονοϊού. Και λέω κι άλλα και φτάνω στο εξής προς το τέλος αυτής της του ημερήσιου ημερολογίου. Ο ταμείας της κοινότητας με ενημέρωσε πως ακύρωσε την παραγγελία για κεριά, λαμπάδες, φαναράκια για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κατάλαβα ότι αυτό με ακύρωση, σε εισαγωγικά, κατ' ουσίαν της ίδιας της Εβδομάδας των Παθών. Δεν μου είχε συμβεί ποτέ άλλοτε αυτό, σφίχτηκε η καρδιά μου. Άντε μετά από όλα αυτά, να περπατήσεις με ηρεμία το μονοπάτι της νύχτας. Ήταν η πρώτη ημέρα. Καταλάβατε πόσο έντονο ήταν από διάφορα πράγματα. Όχι μόνο από τα κρούσματα και τους θανάτους κλπ, αλλά και από τα μικρά στοιχεία της καθημερινότητας. Με έναν έτσι λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό τρόπο σας λέγω ότι η σκέψη ήταν ότι θα φτάσουμε σε κάτι το οποίο δεν θα είναι εκεί. Θα έρθει κάτι το οποίο δεν θα το δούμε. Δεν θα μπορέσουμε να γευθούμε, δεν θα μπορέσουμε να απολαύσουμε πνευματικά αυτό το οποίο ερχόταν, το οποίο έρχεται κάθε χρόνο στη ζωή μας. Που είναι εν προκειμένου το Πάσχα, διάβαση. Δεν θα μπορέσουμε να διαβούμε, έτσι, αυτό το... τη Μεγάλη Εβδομάδα, την Εβδομάδα των Παθών. Δεν θα μπορέσουμε να την περάσουμε όλοι μαζί, γιατί τη ζούμε βιωματικά και λειτουργικά όλοι μαζί μέσα στις εκκλησίες μας. Τη Μεγάλη Εβδομάδα εμείς οι Ορθόδοξοι. Και όταν ακυρώνεις παραγγελίες για πράγματα που χρειαζόμαστε εκείνη την εβδομάδα, καταλαβαίνει κανείς ότι επί της ουσίας, όπως έγραψα εκεί, ακυρώνεται η Μεγάλη Εβδομάδα. Οπότε ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός αυτό. Στην αρχή του εγκλεισμού, την πρώτη μέρα που ο Πρωθυπουργός είπε «Είμαστε μέσα, κλεινόμαστε μέσα», οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να αποτυπωθούν αυτά που νιώθαμε εκείνες τις μέρες, εκείνα που βιώνουν πρωτόγνωρα πράγματα εκείνες τις μέρες. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό και για εσάς, σαν ένας ιερέας που ήσασταν εφημέριος στη Εκκλησία του Λονδίνου και γνωρίζετε πάρα πολύ κόσμο από την Παρικία, έρχονταν πάρα πολλοί Ελληνοκύπροι, πολλοί Ελλαδίτες. Πώς το βιώσατε τώρα όλο αυτό να λειτουργείτε σε άδειες εκκλησίες? Δηλαδή, ποια ήταν τα συναισθήματά σας? Έπρεπε να σταθείτε εκεί στο ύψος των περιστάσεων, αλλά παράλληλα ήταν πολύ δύσκολο και συναισθηματικά όλο αυτό. Ακριβώς. Ξέρετε, θυμήθηκα και το κατέγραψα κάπου στο ημερολόγιο τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος ζούσε τον 4ο αιώνα στη Τριμηθούντα της Κύπρου και προφανώς δεν είχε μεγάλο εκκλησίασμα και δεν είχε καν ψάλτες. Και στο απολυτίκιο του, στο τροπάριο το ειδικό που έχουμε για τον κάθε Άγιο, στο απολυτίκιο ειδικά του Αγίου Σπυρίδωνα, αναφέρεται η εξής φράση. «Αγγέλους έσχες συλλειτουργούντασι ιερότατε». Δηλαδή δεν είχε ψάλτες να του λένε «Κύριε Λέισον», και είχε, γιατί είχε και αγιότητα μεγάλη ο Άγιος Σπυρίδωνας, είχε αγγέλους που παρευρίσκονταν εκεί και μετήχαν στη λειτουργία που τελούσε ο Άγιος Σπυρίδωνας. Αισθάνθηκα ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε και σε εμάς εκείνες τις μέρες. Για μένα, 35 χρόνια ιεροσύνης έχω, δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό, να λειτουργούμε και κλεισμένων των θυρών. Είναι μια φράση της Αγίας Γραφής αυτό, και κλεισμένων των θυρών. Και την πήρα και την έκανα και τίτλο στο βιβλίο αυτό, το οποίο μπορείτε να το δείξετε, δεν φαίνεται τόσο καλά εδώ από μένα, αλλά ο τίτλος του είναι «Και κλεισμένων των θυρών». Είναι πολύ εμπνευσμένο και μας οδηγεί, μας παρακινεί το ενδιαφέρον να το ανοίξουμε, να το διαβάσουμε, να δούμε πώς βιώσατε εσείς, ένας ιερέας, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στην Παρικία, όπως είναι όλοι ιερείς, πώς το βιώσατε όλο αυτό, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και διακρίνω και έτσι κάπως κάποια χιουμοριστικά στοιχεία μέσα. Βέβαια. Δηλαδή, επειδή είπατε παράξενος πρωθυπουργός της Αγγλίας. Βέβαια. Δηλαδή... Όσον αφορά τις λειτουργίες, να επανέλθουμε σε αυτό, υπήρχε η απλότητα. Ένα στοιχείο το οποίο το βρίσκουμε και στο μοναχισμό.
ο μοναχός βρίσκεται μόνος του στο μοναστήρι, ακόμα και σε κοινόβιο μοναστήρι να είναι, που είναι και άλλοι μοναχοί. Δηλαδή υπάρχει και εκεί το στοιχείο της μοναχικότητας, του ασκητισμού. Κάτι τέτοιο βιώναμε εκείνες τις μέρες στις εκκλησίες μας. Και η απουσία, έντονο το στοιχείο της απουσίας. Ενώ εμείς τελούσαμε μέσα στον ναό αυτά που έπρεπε να τελεστούν, βγαίναμε ιερείς και ευλογούσαμε ειρήνη πάση ο ιερέας και ευλογεί έτσι ειρήνη πάση προς το εκκλησίασμα και ευλογούσαμε τα κενά καθίσματα. Έκανα κήρυγμα απέναντι στα κενά καθίσματα. Είχαμε την ζωντανή αναμετάδοση. Γι' αυτό κάναμε το κήρυγμα, βέβαια, για να τα βλέπει ο κόσμος. Την ζωντανή αναμετάδοση. Ναι. Μέσω Facebook, φαντάζομαι. Facebook και με άλλους τρόπους. Όλα αυτά βοήθησαν. Συνέβαλαν, συνέδραμα στο να αντιμετωπίσουμε και να υπερβούμε αυτή την άρνηση της απουσίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά 25 Μαρτίου. Τελέσαμε τις ακολουθίες κανονικά σαν να είχαμε γεμάτη εκκλησία. Τελέσαμε τη λειτουργία, τελέσαμε τη δοξολογία με την ευκαιρία των δύο εθνικών μας επαιτίων 25 Μαρτίου 1821 και 1 Απριλίου 1955 και στο τέλος σάλαμε και τον εθνικό ύμνο. Ο ιερέας με τον ψάλτη. Είπα εκείνη την ώρα πρέπει να ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο. Χωρίς κόσμο, εκείνοι που έβλεπαν το έβλεπαν εν πάση περιπτώσει, αλλά ήταν αυτή η αίσθηση ότι, ξέρετε, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας στην Κωνσταντινούπολη, όταν τον ρωτάγανε πόσους έχετε, πόσος ελληνισμός είναι στην Κωνσταντινούπολη, έλεγε, απαντούσε ως εξής, είμαστε λίγοι, αλλά αμέτρητοι. Mm-hmm. Αυτή η αίσθηση υπήρχε και εκεί σε εμάς, ότι είμαστε ελάχιστοι, μόνο αυτοί που έπρεπε, σύμφωνα με τις οδηγίες της κυβέρνησης, ιερέας ψάλτης νεοκόρος, να τελέσουμε τις ακολουθίες, αλλά ήμασταν αμέτρητοι γιατί έβλεπα τα καθίσματα, τα ένιωθα γεμάτα με τις ψυχές των ανθρώπων που παρακολουθούσαν με έναν μυστικό και μυστηριακό τρόπο τις ακολουθίες αυτές. Εγώ πάντως, αυτά που μου περιγράφετε είναι πάρα πολύ συγκινητικά, έτσι τα βλέπω και φαντάζομαι θα το νιώσουν αυτό και οι τηλεθεατές. Και οι τηλεθεατές μας. Έτσι, μου είπατε ότι έχετε και κάποιες αναφορές από γιατρούς μέσα στο βιβλίο σας. Ναι. Καταρχάς, κάναμε Zoom meetings. Κάναμε αυτές τις συναντήσεις διαδικτυακές, τις οποίες μιλήσαμε και για την πανδημία. Αρκετούς γιατρούς εκείνη την εποχή. Κάναμε αρκετά τέτοια για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Το άλλο, όσον αφορά το βιβλίο αυτό καθ' αυτό, το προλογίζει η Δόκτωρ Κική Σονίδου, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών Ηνωμένου Βασιλείου, και στο οπισθόφυλλο έχει γράψει ένας γιατρός και η κυρία Σονίδου είναι φίλη, και έγραψε λίγες γραμμές για τις εμπειρίες του στην εντατική. Αυτός δούλεψε όλο τον καιρό της ανοιξάτικης πανδημίας, δούλεψε μέσα στην εντατική. Για δικούς του λόγους δεν θέλει να δώσει το όνομά του ή το όνομα του νοσοκομείου, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά που λένε αληθινά. Και βάλαμε τίτλο σε αυτές τις γραμμές που βρίσκονται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, «Μια κρυφή ματιά στην εντατική». Και μας λέει λίγα λόγια για το πώς βίωσε τη σχέση με τους ανθρώπους, την αναχώρησή τους από τη σκηνή του βιωτού του, την εμπλοκή ή μη εμπλοκή των οικογενειών, γιατί ξέρετε, εκείνη την εποχή, επειδή τώρα αντιμετωπίζεται λίγο καλύτερα ο κορονοϊός, νομίζω, δεν είμαι ειδικός γιατρός να το πω, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε από τους φίλους γιατρούς, αλλά εκείνη την εποχή που ήταν κάτι πολύ καινούριο, υπήρχε μια άλλη αντιμετώπιση του πράγματος, σχεδόν μυστική, σχεδόν μεσαιωνική, και ήταν στα νοσοκομεία, ειδικά στις εντατικές, μόνοι τους και πέθαιναν μόνοι τους, χωρίς συγγενείς. Ήταν πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό για τους συγγενείς. Ένας φίλος και συνεργάτης μου, ο οποίος απεβίωσε μέσα στην εντατική, πήρε το βράδυ τηλέφωνο όλα τα μέλη της οικογένειας του και τους είπε ότι δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Μου είπαν και οι γιατροί ότι στο τέλος μου, σας πήρα να σας χαιρετήσω. Την επομένη το πρωί ανεχώρησε από τη σκηνή του βιωτού. Και ήταν έτσι κάτι πολύ
συναισθηματικά δυνατό όλο αυτό και συγκινητικό αυτό που συνέβη με εκείνο. Ολόκληρη αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα την παρουσιάσουμε αυτή την Κυριακή στην εκπομπή «Διαλέγω καριέρα» με την Ελευθερία Σοφρονίου.